Και μεγάλη περιβαλλοντική δράση. Ετοιμάζεται την ερχόμενη Κυριακή, δίνεται το ραντεβού. 17 Απριλίου. Ακριβώς. Λοιπόν. Και περιμετρικά και στο Βυθό, όπου πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα ανασυρθεί ακόμα και οι αντικείμενα από αυτοκίνητο. Και αυτοκίνητο, αλλά και αντικείμενα από ένα πολύ παλιό ναυάγιο. Αντώνης Κωνσταντουλάκης, είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας στο Δήμο Φεστού. Και βέβαια ο κύριος Κώστας Πινθάκης, είναι πρόεδρος κοινότητας πιτσιδίων Ματάλων και αντιπρόεδρος μονομετοχικής Ματάλων. Την καλησπέρα μας και τους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλα, την όμορφη πόλη των Μυρών, από ένα από τους ιστορικότερους Δήμους Αθήνας στο Δήμο αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, αντιδήμαρχε, να ξεκινήσω με εσάς. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, ο καθαρισμός της παραλίας στα Μάταλα, που κάθε χρόνο βέβαια προσελκύει το ενδιαφέρον και συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες. Έτσι ακριβώς, να πούμε καταρχάς ότι ήταν μία κοινή πρωτοβουλία από τη ΛΕΣ και ειδικών δυνάμεων Κρήτης και από την Ένωση Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης διαμέσου του Προέδρου κ. Σφακιανάκη, ξεκινώντας μία συνάντηση που κάναμε προημερών στο Δημαρχείο μας με προεδρεύοντα τον Δήμαρχό μας τον κ. Νικολιδάκη, να προβούμε σε ένα καθαρισμό με διπλό χαρακτήρα που θα αφορά τον υποθαλάσσιο καθαρισμό, απομάκρυνση ξένων αντικειμένων όσον αφορά το περιβάλλον και την παραλία και τον περιβάλλοντα χώρο και όπως να καθαρίσουν και το κάμπινγκ. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι τα Μάταλα είναι, παραμένουν στολίδι, οπότε με μία ακόμα περιβαλλοντική δράση θα δώσετε ακόμα πιο όμορφο χαρακτήρα στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο γραφικό λιμάνι. Έτσι ακριβώς, γι' αυτό το λόγο έχουμε ζητήσει συνδρομή βοήθειας και από τον Ελληνικό Ιφοσταυρό Παράρτημα Μυρών να παρευρεθούμε όλοι μαζί με τη μονομετοχή Ματάλων και την κοινότητα και τον πολιτιστικό σύλλογο, να συμβάλλουμε όλοι μαζί στα μέγιστα, ώστε να έρθει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα και για το περιβάλλον, αλλά και κατά κύριο λόγο το να διαφημίσουμε τον τόπο μας και να τον πάμε ένα βήμα μπροστά τη θερινή σεζόν. Πάμε και στον ιδιαίτερα δραστήριο πρόεδρο της κοινότητας πιτσιδίων Μαντάλων, τον κύριο Σπινθάκη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές, βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθά και αγαπά τον τόπο του. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, υποχρέωσή μας, το ρεπορτάζ καταγράφουμε. Στην τελική ευθεία για να δούμε αυτή την πανέμορφη παραλία και τον πανέμορφο τόπο γεμάτα από τουρίστες και δείχνετε το δρόμο να τον σεβόμαστε. Το σεβόμαστε για άλλη μια φορά η παραλία των Ματάλων στο επίκεντρο του Δήμου μας και να δώσουμε και τον παλμό για την έναρξη της φετινής σεζόν που θα είναι πολύ δυνατή. Ευχαριστούμε. Όπως είπε και ο αντιδήμαρχος, είναι μια πολύ σημαντική δράση η οποία είναι, θα τη χαρακτηρίσουμε και ως πρώτη δράση για να το καθιερώσουμε κιόλας. Καθαρισμού Βυθού και Ακτής Ματάλων, όπου έχουμε ευαισθητοποιήσει και τον Πολίτη και το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων Πιτσιδίων, όπως και άλλους συλλόγους του Δήμου μας. Σε συνεργασία πάντα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πιτσιδίων, θα δράσουμε, θα καθαρίσουμε και θα ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να έρθει να καθαρίσει τα Μάταλα για να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Και θα γίνει και αυτό που αναφέρουν πληροφορίες μας. Θα υπάρξει ανάρσηση, έρχεται τέτοια στοιχεία ότι στο Βυθό των Ματάλων βρίσκεται αυτοκίνητο, ναι. Βρίσκονται αντικείμενα από ναυάγιο. Η ΛΕΣ και ειδικών δυνάμεων έχει κάνει ήδη μια αναγνωριστική κατάδυση. Έχουμε εντοπίσει παλαιότερα αυτοκίνητο που το έχει αναστείλει ο ποταμός εντός της θάλασσας, του Βυθού. Θα προσπαθήσουμε να το αναστείλουμε. Θα συμβάλλουμε όλα τα μέσα που έχουμε και εμείς σαν εταιρεία. Να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να τους ευχαριστήσουμε για αυτό το καλό που κάνουν στον τόπο μας, τον εθελοντισμό τους. Τι να πούμε, αντιδήμαρχε, τα μηνύματα που λαμβάνεις για τη νέα σεζόν, θετικά, για την τουριστική σεζόν, αυτό εννοώ. Από τα πρώτα συναντήσεις που έχουμε και από τις κρατήσεις που υπάρχουν από τον τουριστικό φορέα, είμαστε σε ένα θετικό βήμα. Ευελπιστούμε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά και να μας επηρεάσει ο πόλεμος και να επιθυμούμε όλοι μαζί να σταματήσει όσο μπορούμε το γρηγορό, μάλιστα, ώστε πραγματικά να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας και να επανέλθει η οικονομία μας. Θα θέλω απλά μόνο να αναφερθώ ότι έχουμε πάρει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, η περιοχή των Ματάλων είναι αλφα ζώνη αρχαιολογική. Ναι. Πήραμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις και από την ΕΝΑΙΛΟΝ και από την αρχαιολογική υπηρεσία, ώστε πραγματικά να υπάρχει μία νομιμότητα σε όλη τη διαδικασία. Και θέλω να τους ευχαριστήσω πραγματικά και μέσω του Δημάρχου μας για την γρήγορη ανταπόκρισή τους. Και πραγματικά υπάρχει ανάρτηση συνεργασία και από αυτούς και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από το λιμενικό σαν που θα παραβρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο όπως η ελληνική αστυνομία, ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην νομιμότητα της διαδικασίας. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς καλή επιτυχία. Για την φιλοξενία. Να είστε καλά, λοιπόν.